Όπως γνωρίζετε, είναι τα μέσα στην περίοδο αυτή η οποία ακόμη επηρεάζεται από την Ανάσταση του Κυρίου μας. Δύο βασικά θέματα, όπως έχουμε πει και άλλοτε, είναι εκείνα τα οποία πάντοτε πρέπει να απασχολούν τον άνθρωπο και τον απασχολούν, αλλά πολλές φορές, διότι ο άνθρωπος είναι απληροφόρητος, δεν ενδιαφέρεται τόσο για αυτά. Το βασικότερο θέμα στη σωτηρία του ανθρώπου είναι η Ανάσταση του Ιησού και η Θεότης του Ιησού. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στις ημέρες αυτές μας πληροφορεί και για τα δυο αυτά γεγονότα όσο μπορεί, με απλότητα και με μέθοδο. Πρώτον, αναφορικός με την Ανάσταση, μας μίλησε την Ανάσταση και τις υπόλοιπες άλλες ημέρες της διακαινησίμου εβδομάδος. Ακόμη ανέστηρε αυτόπτας μάρτυρας να μας στηρίξει και μας που δεν είμαστε εκεί όταν ο Χριστός ανέστη. Ένας, όπως ξέρετε, από τους μάρτυρας αυτούς ήταν και ο Θωμάς. Ο Θωμάς είναι ένα πρόσωπο που απαντά σε όλους τους ομάδες των αιώνων. Αυτούς που ήθελαν ή και που θέλουν ακόμη πλείωνας αποδείξεις. Διότι θέλω να γνωρίζετε ότι αυτό ζητούσε ο Θωμάς. Ο Θωμάς δεν ήταν άπιστος, αλλά δυσπιστός. Κάτι το οποίο του λέγανε να πιστέψει, ήθελε να το επιβεβαιώσει, να το στηρίξει και με τις αισθήσεις του. Και διότι το καλοπροαίρετος και του χρειαζόταν αυτή η γνώση, παράλληλα με την πίστη, συγκατεύει ο Κύριος μας, όπως συγκαταβαίνει σε όλους τους καλοπροαιρέτους ανθρώπους των αιώνων, κρατώντας τα ίδια σκηνικά και τις διατυπώσεις της πρώτης του παρουσίας ελείποντος του Θωμά, ώστε να τον βοηθήσει να γνωρίσει κι αυτός και να αναφωνήσει εκείνο το κλασικό «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Έπειτα από το Θωμά, την άλλη Κυριακή μας παρουσίασε επί σκηνής τις γυναίκες, τις γυναίκες της μεροφόρες αυτές, οι οποίες και αυτές από τον ατομικό του πειραματισμό μας πληροφόρησαν ότι πράγματι ο Χριστός ανέστη, διότι τους δόθηκε ευκαιρία να ειδούνε το κενό μνημείο, να ειδούνε άδειον τον τάφο. Αυτό το ενθαρρυντικό για μας και το επιβεβαιωτικό εν σχέση με όλους τους αρχηγούς των χριστιών, οι οποίοι είναι καθελωμένοι στο σαβανό τους και στον τάφο τους, ο Χριστός μας αποτελεί εξαίρεση, έχει κενό μνημείο, άδειο τάφο, όπως και η Παναγία Μητέρα του έχει άδειο τάφο. Αυτό είναι μια εγγύηση για μας ότι και εμείς θα αναστηθούμε αφενός, εφόσον αυτό ο αρχηγός μας ανέστη, και αφετέρου ότι αυτός ανέστη. Έμειναν τα αρώματα στο χέρι τους. Γύρισανε άπραχτες, όπως θα λέγαμε, αλλά με μια πιεσωτερική πληροφορία, η οποία μετέτρεψε μάλλον πληροφορία αυτή την λύπηνη χαρά, ότι ο Χριστός ανέστη. Έπειτα, εφόσον τόσο απλά και περιεκτικά η Εκκλησία μίλησε για την Ανάσταση, από την περασμένη Κυριακή άρχισε να μας ομιλεί για τη θεότητα του Ιησού, διότι και αυτό είναι απαραίτητο. Αν ο Χριστός μας δεν είναι το και Θεός, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν εργάστη σωτηρία, δεν υπάρχει για μας ελπί σωτηρίας. Αλλά δόξα το Θεό, είναι το και Θεός, και έτσι έχει ετοιμαστεί για τους θέλοντας η σωτηρία. Η θεότης του Ιησού αποδεικνύεται από τα έργα του Ιησού. Αυτά είναι που ομιλούν για Αυτόν και συγκεκριμένως για τη θεότητά Του. Γι' αυτό, περασμένη Κυριακή, από την όλη ζωή του Χριστού μας ταχυολόγησε η Εκκλησία μας και παρουσίασε τη θεραπεία αυτού του παραλύτου του ποτέ,
που επί 38 ολόκληρα χρόνια εκείται το εκεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και με ένα λόγο ο Χριστός μας τον εθεράπευσε. Απεδείχθη ότι το ο Χριστός αφενός του το είπε, αφετέρου τον συνείδησε έπειτα εις το ναόν ο Κύριον του ναού, και αυτό ήταν μια εργασία ουχή ανθρώπου. Δεν είναι εύκολο άνθρωπος με ένα λόγο να βάλει σε κίνηση μέλη παράλληλα τα 38 ετών. Έπειτα από αυτό το θαύμα που παρουσίασε εις το μέσον, έρχεται την ερχομένη Κυριακή να παρουσιάσει μια άλλη θεραπεία παράξενων, όχι σε σώμα πλέον, αλλά σε ψυχήν. Αν εμείς είχαμε χάρη Πνεύματος Αγίου και ειδικά να δούμε το τι χρειάζεται για να μετατραπεί μια ψυχή και να σκέφτεται διαφορετικά, θα βλέπαμε ότι είναι ευκολότερο ένας άνθρωπος να κάνει νεκρανάσταση και να μην μπορεί να κάνει ψυχανάσταση. Να αλλάξει τον άνθρωπο, τη φύση του, να σκέφτεται διαφορετικά πράγματα που αγαπούσε χθες, να, όχι απλώς να τα αποφεύγει, αλλά να τα τυχαίνεται σήμερα, πράγματα για τα οποία εκόπτε το χθες να αδιαφορεί σήμερα και πράγματα τα οποία αδιαφορούσε χθες να κόπτεται σήμερα. Εάν είχαμε το μέτρο να μετρήσουμε, θα βλέπαμε ότι θα μας ήταν ευκολότερο να κάνουμε νεκραναστάσεις από ότι να κάνουμε ψυχαναστάσεις. Γι' αυτό το θαύμα που γίνεται στη Σαμάρια και το ανα... που έγινε μάλλον και το αναμνησκόμεθα εμείς κατέτος της ποτέ Σαμαρίτιδος και νυν Αγίας Φωτεινής, είναι ανώτερο από νεκρανάσταση και εκεί αποδεικνύει τον τρόπο που εργάζεται ο Χριστός μας, τους ανθρώπους που προγνωρίζει, προορίζει και καλεί να σπέβδει, αυτός πρώτος να εφαρμόζει και να προλυένει την σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και την ερχομένη Κυριακή θα έχει ένα άλλο θαύμα παράξενο επί μια ψυχή μια αμαρτωλού γυναικό, όπως και τη μεθεπομένη, εκεί κορυφώνεται πλέον, μας δείχνει καθαρά ότι είναι ο και Θεός, ότι είναι ο Δημιουργός, αυτός μας έφτιαξε διότι εμείς δεν είμαστε τότε εκεί, και θαυματουργών επί του οφθαλμού εκείνου του γεγεννημένου ποτέ τυφλού. Ώστε στη σειρά αυτή η Εκκλησία έχει αναλάβει να αποδείξει πρακτικώς δια των έργων του Ιησού τη θεότητα του Ιησού, που τα δύο αυτά είναι επί των οποίων μπορεί να σταθεί η σωτηρία του ανθρώπου, η Ανάσταση και η θεότηση του Ιησού. Τα περιστατικά των ημερών αυτών κατεξοχήν θα έχει αναλάβει ο Ιωάννης και τα συζητεί τόσο της Αναστάσεως όσο την αντίρρηση του Θωμά, ακόμη προχθές του παραλίτου, αύριο της Αμαρίτιδος, την παρακάτω του τυφλού και ούτω καθεξής. Το περιστατικό αυτό που θα ήθελα λοιπόν της ερχομένης Κυριακής να μιλήσω απόψε στην αγάπη σας, το αναφέρει στο τέταρτο κεφάλαιό του ο Ιωάννης, όπως σας είπα, και συγκεκριμένως από στίχο 4 και κατωτέρω. Είναι ένα μεγάλο κείμενο που για να αποδοθεί σωστά με ανάγνωση και με μέλος πιθανόν να χρειάζεται ίσως και ένα τέταρτο. Εγώ λίγο θα το διαβάζω και με τη δύναμη του ταλάντου μου θα σας το μεταφέρω και δογματικός και ηθικός όπου έχει. Αναφέρει εκεί το εξής: αφήκε, λέει, την Ιουδαία και απήλθεν εις Γαλιλαία. Αλλά για να πάει στη Γαλιλαία χρησιμοποίησε, όπως αναφέρει εδώ, μίαν οδόν δια της Σαμαρίας. Έδι δε αυτόν διέρχεστε δια της Σαμαρίας, να περάσει διαμέσου της Σαμαρίας. Έρχεται ούν εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου, του χωραφιού,
Ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το Υιό αυτού, το οποίον είχε εκ κληρονομίας ο Ιωσήφ από τον πατέρα του τον Ιακώβ. Θέλω να ξέρετε ότι στο μέρος εκείνο, στην περιοχή εκείνη, υπάρχει και ο τάφος του Ιωσήφ μέχρι τη σήμερα. Παρότι έφτασε στην Αίγυπτο, έκαμε πράγματα και θαύματα, όμως ο τάφος του σήμερα βρίσκεται εκεί, παρά το Γαριζίν, και υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Ακόμη θέλω να σας πω ότι εξαιτίας αυτού, ότι αυτό είναι ένα οικόπεδο, όπως τα λέγαμε, του Ιωσήφ, που είναι του Ιακώβ, και οι Εβραίοι θέλουν κάθε τι που είναι από τους πατέρας τους, από τον Αβραάμ, από τον Ισαάκ, από τον Ιακώβ, από τον Δαβίδ, αυτά να έρθουν ξανά στην κυριαρχία τους. Βλέπουν την υπόθεση αυτή με άσχημο μάτι. Γι' αυτό και μας κατεκρεούργησαν προ λίγων μηνών έναν αρχιμαντρίτη εκεί πέρα. Και όλα τα άλλα τα οποία θεωρούν αυτοί ότι από κληρονομία πατερική των πατέρων των μπορούν να τα διεκδικήσουν, μας απειλούν μέχρι σήμερα, και πράγματι είναι έκθυμος η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν εχύθηκε αίμα πρόσφατο για το χωρίον αυτό, για το μέρος αυτό. Και μάλιστα αυτός ο οποίος εφωνεύθη από τους Εβραίους είχε την επιθυμία, ίσως το ξέραν αυτοί ότι αυτός πήγε με αυτή την επιθυμία εκεί τελευταίος, να κάνει και όχι πανελλήνιον, παγκόσμιον έρανο, να γίνει αυτός ο ναός και να καλυφθεί. Διότι έχει μείνει από το 1912 ο ναός αυτός ημιτελής, έχει φτάσει σε ύψος 6-7-8 μέτρων μέχρι τα παράθυρα και έχει μείνει από τότε. Δεν ευρέθη μια δραχμή στον κάθε Έλληνα χριστιανό να το αναλάβει να το φτιάξουν εκείνο το έργο εκεί πέρα, ώστε να σκεπαστεί και να δοθεί εξ ολοκλήρου να φαίνεται ότι είναι δικό μας. Αυτός είχε κατέβει πράγματι, είναι μια μικρή παρένθεση που πληροφοριακώς μάθετε την, ότι είχε κατέβει με αυτόν τον πόθο και τον ζήλον για να κάνει το έργο αυτό. Αλλά μπήκαν οι Εβραίοι στη μέση και του κόψαν τη φορά. Τέλος πάντων, προχωρούμε εκεί λέγω. Ήνδε λοιπόν εκεί πηγή του Ιακώβ, όουν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή. Εδώ φαίνεται και η ανθρωπίνη φύση του Ιησού. Στη λέξη και κοπιακός, κουρασμένος, βαλαντωμένος, θεότης ούτε κουράζεται, ούτε υποφέρει, ούτε υδρώνει, ούτε βασανίζεται. Αυτόν τον παρουσιάζει λοιπόν μέσα στο μεσημέρι να περπατάει και καθέζεται ούτως επί τη πηγή, ώρα ειν οσί έξι, και η ώρα είναι περίπου 12 μεσημέρι. Μες το κατά μεσήμερο λοιπόν έκανε ο Χριστός μας αυτή την οδηπορία προς το φρέαρ του Ιακώβ. Προφανώς είχε σκοπό ο Χριστός μας. Γι' αυτό όπως αναφέρει πιο κάτω, τους μαθητάς του τους είχε στείλει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Και έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να είναι μόνος του. Θα Θεός γνώριζε ότι εκείνη την ώρα θα πήγαινε μια ψυχή που θα έπρεπε να έχει ένα περιθώριο να μιλήσει μαζί του. Έρχεται λέει γινή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ. Να σου, εκείνη τη στιγμή που έφτασε ο Χριστός μας στο πηγάδι εκείνο, έφτασε και μια γυναίκα από τη Σαμάρια, προφανώς με τη στάμνα της και με το σίγλο της, ξέρω εγώ, το γουβά πως τον λένε, να βγάλει νερό. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσμη την, και ανοίγει ο Χριστός μας λόγον, συζήτησιν, δημιουργεί ευκαιρία. Η γάρ μαθηταί αυτού
απελιλήθησαν στην πόλη ή να τροφάς αγοράσωση. Όλα αυτά είναι μελετημένα. Το ραντεβού αυτό είναι τοποθετημένο και πλεγμένο από αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Είναι ο ανώτερος δημιουργός σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν εξετάσει ο καθένας από μας, θα είδει ότι κατά κάποιον μυστήριον τρόπο ο Θεός μας πληροφόρησε, μας έπιασε συζήτηση. Όπως είπαμε και προχθές στην περίπτωση όταν μιλούσαμε προς Εμαούς, ο Χριστός προηγείται πάντοτε στην οριμία με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εν γενικές γραμμές δεν τον θέλει τον Θεό, διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Γι' αυτό δεν θέλει πολλά λόγια και πολλές συζητήσεις και σχέσεις με τον Χριστό και με το Ευαγγελιό του και με την Εκκλησία. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους ανθρώπους που είναι μακριά, αλλά και στους ανθρώπους που είναι κοντά. Δεν θέλουν πολλά λόγια. Πηγαίνετε σε ανθρώπους που του λέμε εμείς πνευματικούς και θα βρείτε στο σπίτι σας, σπίτι των, όχι πνευματικότητα. Θα πάτε στο κρεβάτι τους, δεν θα βρείτε παιδιά. Θα πάτε στη χύτρα τους, δεν θα βρείτε νηστεία. Θα πάτε στην καρδαρόμα τους, θα βρείτε το Holy Good μέσα. Θα βρείτε την τράπουλα, θα βρείτε δεν ξέρω τι θα βρείτε. Θα πάτε στη δουλειά σας, στη δουλειά σας θα ακούσετε ψέματα, κομπίνες, απάτες και ούτω καθεξής. Θα κλέβουν την εφορία, θα συζητούν κατά του κλήρου και οι άνθρωποι θα του λένε πνευματικούς ανθρώπους. Και αυτοί θα πιστεύουν ότι είναι πνευματικοί. Διότι πάνε στην Ανάσταση, διότι πάνε στα φώτα ή διότι πάνε στην Εκκλησία. Ή διότι έχουν κάποιο πόστο σε κάποιο φιλάνθρωπο, σε ρογοσύλλογο, σε κάποια ανέγερση, σε κάποιο φιλόπτωχο ή και ακόμη και σε αυτό το σπίτι της Γαλήνης και έχουν τη γνώμη ότι αυτό ήταν όρο. Αλλά με τον Χριστό δεν θέλουν πολλά πράγματα. Δεν αντέχει ο άνθρωπος αυτός στο Ευαγγέλιο και στη δασκαλία του Χριστού. Όμως όπου βλέπει ότι είναι η ώρα και ορίμασε ο άνθρωπος, βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να τον πλησιάσει. Αν εξετάσουμε όλους αυτούς τους μεγάλους που έπιασε ο Χριστός μας, στον καθένα χρησιμοποίησε ειδική μέθοδο, ειδική αρπάγη έβαλε, ειδικό δίκτυο έβαλε στον καθένα. Και εσείς θα δείτε ότι τον τρόπο που χρησιμοποίησε να πληροφορεί την παρουσία του Χριστού σε εσάς, δεν τον χρησιμοποίησε των διπλανών. Δεν τον χρησιμοποίησε των άλλων. Όσο κεφαλαίοι χριστιανικοί είναι, τόσοι μέθοδοι χρησιμοποίησαν από τον Χριστό. Εδώ έκλεισε μια ειδική συνάντηση, την οποία την έφτιαξε σαν καλλιτέχνης, επιτελικός. Γνώριζε την ώρα σαν Θεός, έδιωξε τους μαθητάς να είναι μόνος και άνοιξε αυτός τη συζήτηση. Αυτός πάντοτε προηγείται στη σωτηρία μας. Με κάποιο γεγονός, με κάποιο περιστατικό, με ένα πένθος, με ένα καρκίνο, με ένα πόλεμο, με ένα σεισμό, με ένα φόβο, ξέρω εγώ τι, με ένα έντυπο, με κάποιον που μας βάζει δίπλα μας, με έναν άνθρωπο, με έναν συνάδελφο, με έναν σύζυγο, με μία σύζυγο, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο και μας πληροφορεί. Εμείς δεν πάμε εις αναζήτηση. Αυτός πάντοτε προηγείται. Εγώ τουλάχιστον του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ όσο είναι ο ουρανός και η γη. Γιατί χάλασε πολλά ζευγάρια παπούτσα για να με πιάσει. Λέγει ουν αυτούν εγινή όταν ο Χριστός μας εζήτησε νερό να πιει. Ο άνθρωπος είναι υλικός και πνευματικός. Αρχίζει ο Χριστός μας από τα υλικά για να φτάσει στα πνευματικά. Αρχίζει από νερό υλικό και από αυτό που προκειμένου που είναι η συζήτηση, που είναι η υπόθεση, για να φτάσει στο πνευματικό νερό στη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Εν πάση περιπτώσει, όταν άκουσε η γυναίκα αυτό, γυρίζει και του λέγει όπως θα έπρεπε να του πει, όπως είχαν τα πράγματα τότε. Πώς τι του λέει Ιουδαίωσον, πάρε μου ποιήν ετσι ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Πού αρχιχρώνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Αν ποτέ επρόκειτο να περάσει η Ισραηλίτης από έδαφος της Σαμαρίας, είχε εντολή όταν έβγαινε από το σαμαρατικό έδαφος και περνούσε άλλο να την άσκεται και τη σκόνη από τα παπούτσα του.
Και ο Χριστός μας είπε κάποτε, δεν ξέρω αν την θυμίστε κι εσείς, εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Χορεύεσαι δε μάλλον εις τα πρόβατα τα απορολότα οίκου Ισραήλ. Αυτοί οι Σαμαρίτε πίστευαν, εδέχοντο, διάβαζαν μόνο την Πεντάτευκο. Τα υπόλοιπα τα απέριπτον. Όλα τα βιβλία τα υπόλοιπα τα απέριπτον. Είχαν δικό του τρόπο επάνω στο θέμα του Μεσσίου. Πώς ακριβώς και τι. Δεν είχαν σχέσεις στενές και τους Σαμαρίτες οι Ιουδαίοι δεν τους εδέχοντο. Προφανώς ή από την προφορά ή από την όλη περιβολή του Κυρίου μας τον βλέπει ότι αυτός δεν είναι Σαμαρίτης. Και πώς εσύ το κάνεις αυτό το πράγμα, εφόσον υπάρχει άλλωστε τόσο φιλετική διαφορά μεταξύ μας. Απαντά ο Χριστός με τη σειρά του και είπε το εξής. Ή ήδης αν γνώριζε την δωρεάν του Θεού, τη φτιάχνει ο Θεός αυτές τις ημέρες και τη δώρο έχει στείλει στον κόσμο. Και τι σε συνολέγονση δώσμη ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν και έδωκαν ανθίδωρ ζών. Αν ήξερες, λέει, το τι κάνει ο Θεός αυτές τις ημέρες, τι δώρο έστειλε στον κόσμο, το ίδιο τον Χριστό. Και ποιος είναι αυτός που σου ζητάει εσένα να του δώσει την αυγή, εσύ θα ζητούσες και αυτός θα σου έδινε ένα νερό, ζωντανό νερό. Όχι σαν το νερό αυτό το οποίο σου ζητώ εγώ τώρα να μου δώσεις από το πηγάρι. Σιγά σιγά την ανεβάζει. Ανοίγει τη συζήτηση και σε λίγο θα τη μετατρέψει από τα υλικά πράγματα στα πνευματικά. Αυτή βέβαια το πήρε ανθρωπίνως το θέμα, είπε τα δικά της σε πάση περιπτώσει και ο Χριστός μας της απαντά. Απεκρίθη Ιησούς και είπε αυτή, πας καθένας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλι. Όπως και εσύ πολλές φορές έχεις έρθει και έχεις πάρει νερό από εδώ. Ήπιες, ξεδίψασες, ξαναδίψασες, ξαναέρχεσαι. Αυτή η δουλειά θα γίνεται πάντοτε. Όποιος λοιπόν λέει πίνει από αυτό το νερό, θα διψίσει πάλι. Όζαν πει εκ του ύδατος, αν κάποιος αξιωθεί και πει εκ του ύδατος από το νερό, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώνα. Αλλά το ύδωρο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνια. Όχι μόνο αυτό δεν θα ξαναδιψάσει, αλλά θα πλεονάσει, θα γίνει και αυτός ένα αρτιστιανό και θα ποτίζει τους άλλους. Και είναι πράγματι μια ιδιότητα του χριστιανού αυτή, η οποία τη βλέπουμε καθημερινώς. Κάτι που μάθαμε, κάτι που ακούσαμε, κάτι που ζήσαμε, κάτι που αισθανθήκαμε, θέλουμε να το μεταδώσουμε και στον άλλον. Και πολλές φορές γινόμαστε βαρετοί. Γινόμαστε άνθρωποι κουραστικοί. Γιατί δεν έχουμε κάτι υπόψη μας ότι όλοι οι άνθρωποι, όπως όλοι οι καρποί, δεν οριμάζουν τον ίδιο καιρό. Και ένα πράγμα που ευχαρίστω θα μπορούσα να το δεχτώ με 2 χρόνια, εσύ έρχεσαι τώρα με την αδιακρισία σου και με το ζόρι να μου το δώσεις να το δεχτώ σήμερα. Να μου το θέσεις πληροφοριακός και να το έχω στα υπόψη, το καταλαβαίνω. Αλλά το να μου γίνεις φορτικός ώστε εγώ να το δεχτώ σήμερα, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Θα πρέπει να το καταλάβεις πρώτα εσύ που ο Θεός σε περίμενε τόσα χρόνια για να δεχτείς ένα πράγμα που το δέχτηκε χθες, παρότι αυτός το είχε από 20, 30, 50 χρόνια, 60, 100, δεν ξέρω πότε ο καθένας επέστρεψε εις Χριστό. Εμείς δεν κοιτάζουμε πώς ενήργησε σε εμάς. Ζητούμε από τον άλλον δικαιοσύνη και να το προσέξει κλπ. Κλπ. Μην βιάζεστε. Αν ζητούσε ο Θεός από σένα δικαιοσύνη, δεν έπρεπε να υπάρχει τώρα. Όμως σε περίμενε. Και δεν οριμάζουν, όπως είπαμε, όλα μαζί. Σύντο χρόνο. Όλα πράγματα τα οποία σήμερα δεν τα βλέπουμε, τα βλέπουμε αύριο. Η πείρα, η ηλικία, η αποτυχία στη ζωή και 1000 άλλα πράγματα μας βοηθούν
να καταλάβουμε πράγματα που έπρεπε να τα έχουν καταλάβει γρηγορότερα. Γι' αυτό και βλέπετε, όταν προχωρήσουμε λιγάκι, θλιβόμεθα και λέμε, τόσα χρόνια έχασα. Πού ήμουνα τόσα χρόνια? Τι έχασα, Θεέ μου, τόσα χρόνια? Ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει και θα προχωρήσει, θα αρχίσει να θλίβεται για τα περασμένα του. Από αυτά λοιπόν πρέπει να βγάζει και αυτός μια μικρή πείρα, πώς θα πολιτεύεται στους άλλους. Όμορφα, διαφωτιστικά, μίλησε του άλλου και για μια άλλη κατάσταση που αυτός δεν έχει πληροφορητιακό. Πού ήθελε να φταίνε οι γονείς, ήθελε να φταίει ο δασκαλός, ήθελε να φταίει ο πνευματικός, ίσως να φταίει η κοινωνία, δεν ξέρω ποιο, ίσως και ο ίδιος να φταίει. Αλλά τι πληροφόρησε τον, όμορφα, καλά, πλαισίωσε αυτή την πληροφορία και με μια προσευχή, Θεέ μου, τι να προηγηθείς, τι να πας μπροστά, και αυτέ το, θα το υποάσει. Θα έρθει αν είναι καλοπροαίρετος, να καρποφορήσει κάποια μέρα. Εάν είναι κακοπροαίρετος, είναι ούμε φύσεις, κάνουμε φύσεις, ο Θεός έκανε τη δουλειά του, αυτός θα κατακριθεί. Διότι όπως λέει ο Ισαΐας, ο λόγος εξερχόμενος εκ του στόματός μου, που με επιστρέψει κενός. Ή θα φέρει σωτηρία για τους θέλοντας, ή θα φέρει κατάκριση. Εξαρτάται. Πες το. Αλλά μη εκμοιάζεις τα πράγματα. Θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Το εγώ προβάλλεται και φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μίλησε σε πλάγιον τέταρτον. Μίλησε πλάγια. Αυθετόμορφα. Απλώς σου γνωρίζω και μια άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν σε έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα. Αφήστε το. Ρίξ' το εκεί πέρα. Και όταν θα έρθουν οι κατάλληλοι καιροί, με το έλεος του Θεού, αυτός ο άνθρωπος θα το πληροφορηθεί. Αυτό που θέλει να το πληροφορήσει σήμερα με το ζώο. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνει μέσα. Γι' αυτό θα δείτε, ο Χριστός μας, στις ενέργειές του, πάντοτε ήταν πολύ προσεκτικός και μετρημένος, και εφόσον εξασφάλιζε τα πάντα για την επιτυχία, έκανε το εγχείρημα. Δηλαδή του έκανε του Παύλου. Και που τον έπιασε σε μια έξαρτη, τον περίμενε εκκυλίας μητρός ήταν, λέει. Και τούτη τον άφησε και έκανε ολόκληρο την τροχιά του. Γιατί τότε δεν θα μπορούσε να τον συλλάβει. Έχετε υπόψη σας την περίπτωση του Αγίου Ιερεμίου, του προφήτου. Εκκυλίας μητρός τον είχε αφορήσει. Το είχε ξεχωρίσει στα έθη να τον καταστήσει προφήτη κλπ. Και τούτης έπειτα όταν μεγάλωσε του έδωσε τον λόγο να κάνει αυτή τη δουλειά. Μη σπέβδουμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή. Να ευχαριστούμε τον Θεό να κάνει αυτό που πρέπει και την κατάλληλη ώρα αρκεί να θέλουμε εμείς. Στον πάση περιπτώσει την έφερε σε δίλημα. Τη βόηθησε με έναν πλάγιον όμορφον τρόπο ότι ο Χριστός μας, μου επιτρέψετε μια έκφραση απλή, ή το εφευρέτης κάποιας πατέντας. Ή το αυτός που κρατούσε ένα πράγμα, όχι υλικό, κάτι ένα κρυφό πράγμα, μαγικό πράγμα όπως τα λέγαμε. Ίσως δεν πηγαίνει η έκφραση αυτή, αλλά δεν βρίσκω καμιά λέξη να βάλω. Της μιλάει να τη βγάλει απ' έξω πιάνει αυτή για την ορακόν. Ότι μιλούν για υλικά πράγματα. Βγαίνει αυτό από παρακάτω που είπε η Ιδία στον Κύριό μας ότι δώσμη τούτο το είδο ή να μη διψώ μη δε έρχομαι εν θάδε ανδρίλ. Να μην κουράζουμε. Άμα έχεις τέτοιο νερό που κατορθώνει να το πάρω μια φορά και να μην ξανάρθω να με ξαναδιψάσω και αν εσύ με βοηθείς με αυτή σου την εφεύρεση ώστε να μην ξανακουβαλώ νερό, ευχαριστώ το πάρω. Ακόμη υλικά τα βλέπει αυτή τα πράγματα. Ο Χριστός μας όμως τα μετατρέπει και όπως φαίνεται συνέχεια σε πνευματικά. Λοιπόν, το βλέπει λέγω σαν ένα πράγμα που την ικανοποιεί υλικό για την ώρα. Θα έχει λιγότερη κούραση μελλοντικώς, έτσι θα ξεκινάει. Και δεν ξεκινάει αυτή και εμείς έτσι ξεκινάμε. Το Χριστούλη το πρωτοζητάμε για υπάλληλο. Μας κόσει τον άρρωστο να μας πάρει τον καρκίνο. Μας φυλάξει το παιδί να γυρίσει πίσω να βρει τη φιλενάδα του. Μη σκοτωθεί. Να μην πνιγεί ο άλλος. Έτσι του θέλουμε. Την Παναγία μας και λοιπά ως υπερητριούλα, ως νοσοκόμα.
Έτσι ξεκινάμε από υλικά ενδιαφέροντα, από συναλλαγή, τάματα, θα μου κάνεις αυτό να σου φέρω αυτό, θα μου κάνεις άλλο και κάνω το άλλο. Έτσι ξεκινάμε. Είναι ανάγλυφο η εικόνα. Συνεχίζει. Αρκεί να μπορούμε να τα βγάλουμε από μέσα. Δεν άλλαξε τίποτα. Σατανάς και ο άνθρωπος εργάζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως εργάζονται. Αλλά ο Κύριος μας πάντοτε βοηθάει τον άνθρωπο να τον μεταφέρει από τα υλικά στα πνευματικά. Θα ήθελα να μείνεις κοντά μου χωρίς να σου πάρω τον καρκίνο. Θα ήθελα να μείνεις κοντά μου χωρίς να σου φέρω τον αγαπημένο σου πίσω. Θα ήθελες εκείνο, αυτό θα ήθελα. Αλλά εμείς θέλουμε πάντοτε τι ανταλλάγματι. Σε πάση περιπτώσει. Απάντηση είναι το εξής. Ότι η γυναίκα έφτασε στο σημείο να το ζητήσει προκειμένου να ικανοποιήσει οι υλικές της αδυναμίες, τη δίψα της και τον κόπο της. Χριστός είναι ικανοποιημένος μέχρι εδώ. Γιατί τώρα θα την πετάξει στο αποκείμενο. Όταν λοιπόν αυτή είπε «Δώσμη τούτο το είδωρ ή να μη διψώ μη δε έρχομεν θα δε αντλήν», απαντά ο Χριστός μας και λέει «Είπαγε φώνησον τον άντρα σου και ελθέν θα δε». Μέχρι εδώ δεν είχε συζητήσει γίνει για οικογενειακά πράγματα, για ατομικά πράγματα. Συζήτηση ήταν γύρω από νερό. Ημέν το βλέπει σαν υλικό, το υπενθυμίζει σαν πνευματικό. Όμως φτάσανε στον κόπο τώρα και αυτή ζητάει. Όταν ο άνθρωπος ζητήσει από τον Χριστό, ο Χριστός θα ενεργήσει σωστά. Δεν θα ενεργήσει όπως ενεργούμε εμείς πολλάκι. Δεν μπορούσε εφόσον το ζήτησε να της δώσει το είδωρ το ζών, να της δώσει τη χάρη του. Δεν μπορούσε να τη διαφωτίσει και να βλέπει και να αισθάνεται διαφορετικά. Μπορούσε. Αλλά πού να το βάλει. Για να πάρεις το νερό, για να πιείς εσύ σωματικά, ο προκομμένος στο σπίτι, να βάλεις το φαγητό σου να μην καεί, να βάλεις στις κότες σου κλπ. Έφερες ένα σαμνί εδώ. Υλικό νερό σε υλικό σαμνί. Ή υλικό σαμνί για υλικό νερό. Το είδωρ το ζών το δικό μου δεν παίρνει σε σαμνιά. Θα μπει στην ψυχή σου. Και για να βάλεις αυτό το νερό στο σαμνί, θα ρίξεις νερό μέσα, θα το κουνήσεις 5-10 φορές, θα το αδειάσεις, θα το κοιτάξεις μέχρι που θα το καθαρίσεις, για να βάλεις αυτό το νερό. Για να σου δώσω εγώ το νερό το δικό μου, πού θα το δώσω. Έχεις καθαρό σαμνί. Για πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου, να έρθει εδώ να το συζητήσει με το θέμα, γιατί εγώ, δεν το είπε, το βλέπω βρώμικο το σαμνί σου. Και πρέπει το σαμνί να καθαριστεί για να μπω εγώ. Πολλές μανάδες, πολλές κυρίες και πολλοί άλλοι, πολλές φορές, δίθεν το δικό τους το μυαλό, ότι θα εκβιάσουν κάποια κατάσταση να φέρουν έναν άνθρωπο μελλοντικό στο Χριστό, του επιτρέπουν από την αγιοσύνη τους αυτή να πάει να κοινωνήσει και αξιμολόγητος και ατακτοποιητός. Ας κοινωνήσει τώρα να τον μαλακώσουμε, ξέρω εγώ, ή να τη μαλακώσουμε, να τα γκρέψουμε το παιδί ή το κορίτσι. Καταλάβατε, μην το βιάσουμε να κόψει τη σχέση του, να τον γελάσουμε, να το βάλουμε μέσα. Χριστός δεν το κάνει αυτό. Γνώριζε ότι κάνεις ένα έγκλημα. Φέρνεις τον Χριστό και τον πετάς ένα βόθρο μέσα. Ο βόθρον την έβλεπε ο Χριστός μας μέχρι εκείνη την ώρα. Και θέλει να ντυθώ. Η ψυχή αυτή την έχει λερώσει. Με τον άντρα αυτόν που ζητά ο Χριστός να πάνε εκεί να το συζητήσουν. Καλοπροαίρετος όμως ως φαίνεται η γυναίκα αυτή και γι' αυτό ο Χριστός μας επίδε. Γιατί λένε ορισμένοι, το Χριστός ότι ήρθε για τους Αγίους. Ο ίδιος το είπε ότι δεν ήρθα για τους υγιείς, ήρθα για τους ασθενείς. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον κατηγόρησαν ότι παρά αμαρτωλό ανδρείς την δε καταλύσε και τρώει μετατελών και πορνών και λοιπά. Έτσι τον βλέπανε. Μα αν ένας γιατρός καταπιαστεί με από έχει χολέρα, κάνει κακό. Δεν είναι αποστολή του αυτή. Δεν είναι άξιος συγχαρητηρίων αυτός που καταπιάνεται με μια τέτοια θλιβερά αρρώστια
ή με κάποια άλλη ακόμη ίσως πιο χειρότερη. Είναι αποστολή του. Και δούτε, εμείς νομίζουμε ότι ο Χριστός έχει να κάνει με τους Αγίους εμάς. Σ' άλλους είναι χαμένοι. Ξέρετε πόσος κόσμος, αγαπητοί μου, είναι διαμαρτία και όμως είναι κατάλληλος και δεκτικός από τον Χριστό, διότι δεν έχει κοπεί ακόμη η πέτα της εντροπής. Υπάρχουν γυναίκες που δεν έχουν παρθενικό νημένα, το κατάπισαν. Δεν έχουν πέτσα, αλλά έχουν στο πρόσωπο πέτσα. Έχουν άντρες επίσης οι οποίοι είναι διαρμένοι κατά το σώμα, αλλά ντρέπονται ακόμη. Έχουν φιλότιμο, κοκκινίζουνε, το σκέπτονται, πέφτουνε, έχουν κάνει δε. Αλλά μέσα τους μένει ακόμη κάποιος φόβος. Εκεί ποντάρει ο Θεός. Αυτός ο φόβος αν υπάρχει ακόμη. Δεν τον ενδιαφέρει για τις αμαρτίες. Αν παραδείγματι εγώ, παρόλες τις αμαρτίες του κόσμου, από Κάη αδελφοκτώ μέχρι του τελευταίου αμαρτωλούν επάνω μου, αρκεί να μετανοήσω ειλικρινώς να πω, Θεέ μου, έχει δίκιο, εγώ φταίω, έζησα. Ούτε η ποσότης, ούτε η ποιότης είναι εκείνη που εμποδίζει την άρση του Θεού. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, θα πει κανείς, πώς τη βλέπει στην πέτσα σε αυτή τη γυναίκα, η οποία ως αποδεικνύεται πιο κάτω είχε 6 άντρες μέχρι την ώρα εκείνη. Που τη βλέπω από το ότι πηγαίνει το μεσημέρι εδώ. Όσοι είμαστε και οι περισσότεροι είμαστε από αγροτικές περιοχές, ξέρετε ότι οι νοικοκυρές και οι άλλοι, κατ' καλόκια, πηγαίνουν το πρωί γερό και το βραδάκι με το δροσό γενερό. Αυτή τη μέρη που δεν υπάρχει άλλο για να αποφεύγει τα μάτια των δύο των άλλων γυναικών. Ξέρεις αυτή, τον τέχνη τον έχει τώρα. Θα σου πω έπειτα, άστε που θα ζούμε εμείς. Τα σου μου, τα σου τα πού, αυτά που ζητούμε εμείς απ' έξω, από πίσω από τους άλλους. Μια αναμάρτητη που μιλούμε για τους αμαρτωλούς. Είσαι ελφή, είχε φουμό ακόμη μέσα της. Και δεν ήθελε να αποφεύγει αυτά τα δαχτυλοδεικτήματα τα ψυχή του κόσμου. Το βλέπει ο Χριστός. Ναι, με είναι αμαρτωλός, αλλά δεν έχω πέσει ακόμη της εντροπής. Εμείς αδιάτροπα ομιλούμε και διαφημίζουμε την αμαρτία μας και την μαθαίνουμε κι άλλοι. Θα πει να ντρεπόμαστε. Όχι να τα σκεφτόμεθα, όχι να τα συζητούμε κιόλα. Σε αυτούς δεν μπορεί ο Χριστός να κουμπεί. Στους άλλους, οι οποίοι ναι μεν έπεσαν, αλλά λυπούνται διότι έπεσαν, σε αυτούς θα βρει κάποιο φάτημα, κάποια αιτία να του βοηθήσει. Όμως για αυτούς που δεν ξέρουν, ας πω τη συνέχεια. Πήγαινε έτσι λέγει και μίλησε στον άντρα σου να έρθει εδώ, να έρθείτε μαζί εδώ. Απεκρίθη η γυνή και είπε, πού και έχω άντρα. Ξένα προφανώς. Έτσι σκέφτηκε, αυτό βγήκε την ώρα εκείνη. Ο Χριστός μας δεν το πήρε από την πλευρά που θα το παίρναμε εμείς. Τι λες βρε γίνεο. Εκείνον θα λέγαμε τα δικά μας εμείς αμέσως. Βολήσουμε στον τοίχο που λέμε. Αν μου κρυφτεί σε μένα και τα συνήθμενα. Τίποτα από αυτά ο Χριστός. Δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Κάνει δεν ξέρει. Τι τη λέει. Αληθώς ήρικα. Το πήγε αλλού αυτός. Αληθώς ήρικα. Καλά είπε, άντρα ούκ έχω. 5 γάρα άντρας έχεις και όνα έχεις, ούκ έχεις σου ανήρ. Αλήθεια λέει, λες, δεν έχεις άντρα. Έχεις φόρνο, έχεις μυχό, έχεις διεφθαρμένο. Έχεις. Άντρα δεν έχεις. Για να έχεις άντρα, πρέπει να τον έχω δώσει εγώ. Πρέπει να τον έχω ευλογήσει εγώ και να είσαι γυναίκα του. Διαφορετικά, είσαι ένα έκτρωμα ζευγαριού. Καλά, πολύ καλά λες, λέει, ο δεν έχεις άντρα. Να ξέραν οι άνθρωποι τι έχουν να συναντήσουν εν εκείνη την ημέρα επάνω στα θέματα αυτά, θα φρίξει. Από εδώ θα έπρεπε ο άνθρωπος. Θα τρελαινότανε από εδώ αυτό το που τον περιμένει από εκεί. Αυτά τα οποία κάνουμε εμείς, ξαδέρφια, κουμπάρες, σιάδες, κουνιάδες, αδέρφια. Υπάρχουν δυο αδέρφια που έχουν πάρει δυο αδερφές σε επίσημες θέσεις εδώ στα Αθήνα. Αυτά εμείς θα γράφουμε εδώ, επάνω δεν είναι γραμμένοι ως γάμοι, είναι ως εκτρώματα, είναι ως διαφθορές. Δεν είναι άντρας μου, δεν είναι γυναίκα μου. Όχι. Η Μιχαλή σου ναι, φόρνη σου ναι, διεφθαρμένη σου ναι. Γυναίκα σου όχι όμως. Έχουμε τη γνώμη εμείς ότι μπορούμε να τα καλύψουμε όλα αυτά κατά πόνα σε. Για ποιο λόγο το στεφάνι, πού το στεφάνι είναι η ασθενία.
Πως αν δεν επαρθένεψες, πού το παίρνεις το σεβάρι. Να υπήρχε τουλάχιστον μετάνοια. Θα έλεγα, μετενόησε, στο Θεός οικονόμησε και το δίδει. Αυτό είναι εδώ. Καλά τι λέει, είπε, σωστά απήντησες τι λέει. Άντρα δεν έχεις. Πέντε γαρέξες, ποιον έχεις, ούτε έχεις το ανιόμιμον, δεν έχεις κανένα σου άντρα. Και το Θεός έδωσε τη γυναίκα στον άντρα και ευλόγησε αυτούς και είπε αυξάνεσαι και πληθύνεσαι. Για τη φιλενάδα σου Μιχέ δεν την κάνεις για παιδί, να κάνεις παιδί. Τη φιλενάδα σου Πόρνε δεν την κάνεις για παιδί, αυξάνεσαι και πληθύνεσαι. Το φίλο σου Μιχαλίδα δεν το παίρνει για να κάνεις παιδί, για να ειδονίζεσαι το κάνεις. Είναι έτσι ή δεν είναι? Πολύ σωστά λέει τάπες, έτσι είναι. Δεν είναι κανένας ο άντρας μέχρι σήμερα. Είχε τόσο στη ζωή σου, αλλά άντρας σου δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή δεν αντέδρασε, όπως πολλές φορές, τι είναι αυτά που μου λέτε κύριε. Ποιος εσείς ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Και χίλια δυο άλλα ψέματα δικά μας να σκεπάσουμε εμείς την πομή μας η οποία δεν σκεπάζεται. Και πολλά και καμιά φορά μπορεί να τα καταφέρουμε να τα πουρτουκλώσουμε να τα σκεπάσουμε. Αλλά στον Χριστό δεν σκεπάζονται αυτά τα πράγματα. Στον Θεό δεν σκεπάζονται αυτά τα πράγματα. Και το Χριστό δεν είναι το φαινόμενο, είναι το εσωτερικό, η καρδία. Και ξέρει του καθενός τις λεπτομέρειες. Μπας περιπτώσει αυτή γυρίζει και του λέει βλέπω ότι είσαι προφήτης. Δηλαδή, όπως τα λες είναι. Παραδέχτηκε. Τη βόκησε στην εξομολόγησή της. Όταν έχεις μέσα σου λερωμένο αυτό το σταμνί, με τόσες αμαρτίες, αν δεν τις ομολογήσεις, αν δεν τις παραδεχθείς, δεν θα το να καθαρίσει αυτό. Δεν καθαρίζει με κανέναν άλλο τρόπο. Ημί με μετάνοια. Με αναγνώριση. Ναι, εγώ το έκανα. Όχι με παρέφυρε, μου είπε, με εκβίασε. Τίποτα από αυτά. Η θέλησε, σου είπε, σου υπέδειξε και η θέλησε και υπέγραψε και το έκαμε. Αν ήθελε, δεν το έκανε. Αν δεν φτάσει, σου βγάλε μαχαίρι, σου πήρε το αίμα. Όχι. Η θέλησε λοιπόν. Μην κατηγορεί τον άλλο, κατηγόρησε τον εαυτό σου στη μετάνοια, στην εξομολόγηση για να μπορέσει να βρει έλεο. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια αναφέρει μια στοιχομηθεία δογματική που ενόμισε σαν ευκαιρία σε ένα τέτοιο προφήτη που τη λέγει στη ζωή τη να ρωτήσει και ορισμένα πράγματα. Πείτε μου τώρα εσείς, πού έβρισκε με τέτοια αίτηση τον ζωή και με τέτοια διαφθορά την ώρα να διαβάζει και γραφεί και να γνωρίζει τόσα πράγματα? Γιατί αμέσως σε θεώρησε καλό να ρωτήσει γύρω από τα θέματα της προσευχής. Τάσου του λέει, εφόσον είσαι προφήτης θα μπορεί να μου πεις και κάτι. Τι να σου πω, οι πατέρες μας προσκυνούν εδώ στο Γαριζή. Εσείς προσκυνάτε στα Ιεροσόλυμα. Πού πρέπει να προσκυνάμε το Θεό? Και απήντησε ο Χριστός μας, ούτε εδώ λέει ούτε εκεί. Έκανε προφητεία. Και το Γαριζή θα γίνει άχρηστο και τα Ιεροσόλυμα θα σαρωθούν και ο ναός θα φύγει από τη μέση και οι θυσίες και οι Λεβίτες θα διαλυθούν και το Ισραήλ θα διαλυθεί. Όμως θα έχουμε πνευματική από εδώ και πέρα προσευχή. Πνευματική θυσία, όχι υλική. Και βλέπουμε ακόμη εκείνες που στέκονται στον νόμο. Βλέπουμε παράδειγμα τη Μοναχανού να πηγαίνουν στη Μέκα. Στο τότε πηγαίνουν στο Σολομώντα κάτω. Τώρα εν παντή καιρό και τόπο όπου υπάρχει εκκλησία είναι και ναός Πνεύματος Αγίου και λατρεύεται ο Θεός πνευματικός και προσδίδεται προς πνευματικός. Όταν άκουσε αυτά τα πράγματα, γυρίζει και του λέει του Χριστού μας, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, και του λέγει τα εξής. Είδα, γνωρίζω του λέει Κύριε, ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός, ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο λεγόμενος, και όταν έρθει εκείνος, αναγγελεί μην πάντα. Αυτά θα μας τα πει λέει τότε, ο Μεσσίας ο λεγόμενος Χριστός. Και απαντά ο Χριστός μας τι λέει, εγώ είμαι ο λαλών. Εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Χριστός. Καταλαβαίνετε, ε? Και αυτός απεκάλυψε σε μια πόρνη γυναίκα ότι είναι πνεύμα ο Θεός. Και αν πάτε μέχρι τη σήμερα και μπείτε σε ραμονή εκεί πέρα, θα δείτε απάνω σε μια καμάρα μεγάλη πνεύμα ο Θεός. Εκεί ελέγξει στο ποτήρι αυτό του πηγαδιού, του φρέατος του Ιακώβου.
το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, το ίδιο ποτήρι, διότι το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη, έχει ένα άλλο ποτήρι, αλλά το ίδιο το πηγάζει αυτό. Και λέγει αυτή ότι αυτά θα μας τα πει ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Για ανεβάτε εδώ στη Σοφοκλέω, στην Ευρυπίδου κλπ. Γυρίστε στα Σαλόνια και στα Σοφά να βρείτε τις Πόρνες και τις Μιχαλίδες. Ξέρουνε τίποτα περί Χριστού, ξέρουνε τίποτα περί Μεσσίου. Απάνεσαι δεν ήσαν κατά αυτά. Όλο το Πανελλήνιο ήταν γνωστή την αγνία, μην είσαι ότι κάτι άλλο γίνεται. Αυτές ξέρουνε τίποτα. Δεν ξέρουνε τίποτα. Δεν ρωτά ο Χριστός αν είσαι αμαρτωλός άνθρωπε. Έχει τον τρόπο να σε καλύψει. Αλλά περιμένει και από σένα να θελήσεις. Να ενδιαφερθείς. Εγώ αμαρτάνω επί αδυναμία μου. Όμως δεν μπορώ να αρνηθώ. Δεν υπάρχει και Θεός. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Δεν μπορώ. Πρέπει να πάψω να γράφω 1980 αν δεν παραδέχουμε Χριστό. Είμαι ανακόλουθος. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα αν δεν πιστεύω τίποτα άλλο. Και στη την ώρα που φτάσανε εκεί, να σου οι μάθητε, έρχονται οι μάθητε, του φάνηκε παράξενο. Πώς μιλάει με γυναίκα. Και μάλιστα σε ένα έρημο μέρος. Δεν του είχε συνηθίσει ο Χριστός μας. Φυλαγότανε πάντοτε να κάνει συζητήσεις και μάλιστα με γυναίκες και μόνος του. Όμως δεν άνοιξε κανένα στο στόμα να πει γιατί το έκανε αυτό και τι έχει γυναίκα εδώ. Πρέπει πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί. Να μην γινόμαστε θεία να σκανδαλίζονται άλλοι. Εμείς αυτοί, αλλά και άλλοι. Πολλές φορές γινόμαστε θεία άλλοι να σκανδαλιστούν. Και θα βρούμε πολλά μεταγιών κρεμασμένα στο λαιμό μας, τα οποία δεν έχουμε υπολογίσει ποτέ μας εμείς. Ότι γίναμε θεία να σκανδαλιστούν άλλοι. Εν αγνία μας ή εν διαπροσεξία μας. Εν πάση περιπτώσει, εκεί τη στιγμή λέει, αφήνει το σταμνί και τρέχει στην πόλη και πάει στα καφενεία εκεί στον κόσμο κλπ. Ελάτε, να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε τη ζωή, πως έχεις και εσύ ζωή, αν έχω ζωή. Γιατί πήγαινα το μεσημέρι κάτω. Αλλά τώρα δεν τρέπουμε να ομολογήσω. Ελάτε να δείτε πως είναι ο Χριστός. Αφήκεν την ιδρία. Αυτά τα παράξενα να κάνει ο χριστιανισμός. Μην σκανδαλίζεσαι από ορισμένους, τον εγκύρισαν εις Χριστόν, εγκατέλειψαν την αγκαλιά. Αυτάν την τράπουλα, αυτάν την ταβέρνα, αυτάν τις φιλίες, αυτάν το κομμωτήριο, αυτάν τη μόδα κλπ. Το σταμνί ξέχασε αυτή. Δεν σου είπα να σου δώσω νερό που δεν θα διψάς. Έφυγε. Τι το πρακτικότερο και το λογικότερο. Να πάρει το νεράκι στο σταμνί, να πάει στο σπίτι να πει πιο προχωμένος όπου ψηφά γρηγορότερα κλπ. Και έπειτα αν έχει ώρα να πάει στο καφενείο να του πει αυτό και αυτό έγινε. Δεν πάτε κάτω εκεί να δείτε. Πώς έχει το θέμα. Τίποτα. Αλλάζει η φύση του ανθρώπου. Χριστός δημιουργεί τρελούς. Όπως ο Χριστός ήταν τρελός για τους ανθρώπους που διαβάζουμε στο γάμα 21 του Μάρκου έκθεση, έτσι πως είναι χριστέλα για τον κόσμο, έτσι είναι και για τον Χριστό. Τρελαίνεται ο άνθρωπος. Πράγματα που αγαπούσε χθες θα στυχαίνεται σήμερα. Και πράγματα τα οποία στυχαίνεται χθες και δεν ήθελε καν να τα ακούει, κόπτεται σήμερα. Πώς γίνεται αυτή η αλλαγή, όταν συναντηθεί με τον Χριστό, μετανοήσει, εξομολογηθεί εν περιπτώσει όπως εδώ και πάρει τη χάρη. Και βλέπει διαφορετικά. Για τον Χριστό μας θέλω να ξέρετε ότι είναι έμπορος οπτικών ειδών. Και βάζει τα ανάλογα γυαλιά του ανθρώπου που θέλει. Όπως να βάζει και ο διάβολος τα ανάλογα γυαλιά για να μην βλέπουμε το Θεό. Για να μην βλέπουμε την ψυχή μας, για να μην βλέπουμε από πού ήρθαμε, γιατί ήρθαμε και πού υπάρχουμε. Δεν θα ήθελα πριν τελειώσω, που δεν τελειώνουν αυτά, να μην σας έλεγα κάτι για τη δύναμη της μετανοίας αυτής της γυναικός. Δεν ξέρω αν ξέρετε, και αν δεν ξέρετε να ανοίξετε το συναξάρι σας του Φεβρουαρίου στις 26 του μηνός, να ηγείται το μαρτύριο της γυναικός αυτής και της οικογένειας. Αυτή είχε 5 αδελφές και αυτή ήταν η 6. Και αν αυτή είχε 6 άντρας, δεν ξέρω αν είχαν 106 άλλες μαζί. Και ξέρετε, στο σπίτι σου, με τους γνωστούς σου, δεν περνάει η μπογιά σου, δεν περνάει η αγιοσύνη σου, ουδείς προφήτης εν πατρίδια αυτού, λέει ο Χριστός. Και εντούτοις αυτή, μια τέτοια ζωή έδειξε,
όχι μόνον μετέφερα άφησαν αυτοί και μπήκαν στο χριστιανισμό οι υπόλοιποι του σπιτιού, πέντε αδελφές, δύο ξόγαμα παιδιά και ένας ακόμη ζουκ προϊστάμενος εκεί του εκτελεστικού αποσπάσματος, αλλά έφτασαν μέχρι μαρτύριο. Γιατί μέσα χριστιανοί, ποιος μπορεί να μαρτυρήσει? Ποιος μπορεί? Για να φτάσει στο μαρτύριο, καταλαβαίνετε τι ήταν η ζωή αυτής της κόρης, ποια ήταν η αλλαγή της. Γιατί τα λόγια δεν περνάνε. Έπρεπε να γίνουν έργα αντίθετα από εκείνα που ζούσε πρώτα. Ένα θέλω μη μου διαφύγει. Σήμερα για να δείτε τη δύναμη της μετανοίας σε αυτή την αμαρτωλή γυναίκα, σε αυτά τα αμαρτωλά πόδια που είχαν μου τζώσει πολλές φορές το Θεό, το αριστερό πόδι της Αγίας Φωτεινής της ποτέ Σαμαρίτιδος, υπάρχει στην Ιεραμονή των Ιβύρων στο Άγιον Όρος. Αν ποτέ πάτε εκεί εσείς οι κύριοι, να αναζητήσετε στα Άγια Λίξανα να βρείτε το αριστερό ποδάρι της Αγίας Φωτεινής Σαμαρίτιδος. Αυτό είπα να πει μετάνοια, αυτό είπα να πει αγιασμός. Η δε Αγία Κάρα της Αγίας Κυριακής της αδελφής της υπάρχει στο θεοφυλάκιο του Παναγίου Τάφου, ολόλευκο και ευωδιάσια. Ακούστε πώς αναφέρει η Εκκλησία μας το μαρτύριο των πέντε αυτών αδελφών. Διότι αυτή έζηγε στο σκοτάδι και βγήκε στο φως, ονομάστη Φωτεινή. Άλλη αδελφή την έβαλε φωτό, άλλη την έβαλε φωτίδα, άλλο το γιο του Φωτεινό. Όλοι αυτοί οι σκοτεινοί έγιναν όλοι τώρα φωτεινοί. Και αυτή η μέρα, 26 Φεβρουαρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Φωτεινής Σαμαρίτιδος. Όσο μίλησε ο Χριστός, εντοφρέατη λέει του Ιακώβ. Και αυτή η μέρα, η Αγία Φωτό, η αδελφή αυτή, ξύφη τελειούτε. Και αυτή η μέρα, η Αγία Φωτή, η εταίρα αδελφή αυτή, οι δύο προσδεθεί στα δέντρα και διαμεριστεί στα τελειούτε. Κατέβασαν τις κορυφές δύο δέντρων και τη δέσαν από τα πόδια. Και άφησαν τις κορυφές και την άνοιξαν στη μέση. Και αυτή η μέρα, η Αγία Παρασκευή, η εταίρα αδελφή αυτή, ξύφη τελειούτε. Και αυτή η μέρα, η Αγία Κυριακή, εταίρα αδελφή αυτή, ξύφη τελειούτε. Και αυτή η μέρα, ο Άγιος Μάρτης Ιωσής, ο Υιός της Αγίας Φωτεινής, ξύφη τελειούτε. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Φωτεινός, ο έτερος Υιός αυτής, ξύφη τελειούτε. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Σεβαστιανός ο Λούξ, ξύφη τελειούτε. Έξι άντρας είχε, έξι αδελφές έφερε και δυο παιδιά ξόγαμα και ατάκουσιανο, εκτός των άλλων που πιστεύουν στον αιώνα. Εύχομαι στο Χριστό μαζί σας, οι πρεσβείες της Αγίας αυτής οικογενείας